Βρετανία είχε μπει θαμήνουμενη στην Ευρώπη, δεν είχε από τότε άλλο λόγο. Με αποτέλεσμα, κατά την άποψη αυτών που υποστηρίζουν το Brexit, οι Βρυξέλλες να ήταν το κέντρο που, λαμβάνονται οι αποφάσεις ακόμα και για την καθημερινότητα των πολιτών όλης της Ευρώπης και βεβαίως και της Βρετανίας. Δεν έγινε καλός χειρισμός ούτε από τον κύριο Κάμερον, πρέπει να πω, κατά την άποψή μου, ο τρόπος που τα χειρίστηκε, αλλά ούτε από την Ευρώπη, η οποία μέχρι ακόμα εψές τους προειδοποιούσε για πολύ σκληρά μέτρα, χωρίς να το λέει, αλλά να λέει, ας πούμε, ότι μην περιμένετε ότι η Βρετανία θα έχει οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση. Είπε, έξοδος σημαίνει έξοδος. Έξοδος σημαίνει έξοδος και τελειώνει. Τώρα, σίγουρα υπάρχουν εντονότατες απόψεις και από τους υποστηριχτές του Brexit και από τους υποστηριχτές της παραμονής της Βρετανίας. Αυτοί που λέουν ότι πρέπει η Βρετανία να παραμείνει είναι γιατί είναι μια πολύ πολύ σημαντική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επηρεάζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολύ ψηλό βαθμό. Το γεγονός ότι οι αγγλικές επιχειρήσεις μπορούν να ενεργούν μέσα στην Ευρώπη και να πουλούν προϊόντα, υπηρεσίες και να διακινούν κόσμο είναι ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα. Ενώ μια χώρα η οποία θα είναι εκτός Ευρώπης θα πρέπει, όπως είπετε, έξοδος σημαίνει έξοδος, θα πρέπει από την αρχή η σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθοριστεί πάνω σε εντελώς διαφορετική βάση, δασμούς, νομοθεσίες, ένα σωρό πράγματα. Πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι σε περίπτωση που υπάρχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, λέει, των υποστηριχτών της απόσχησης, ναι, πιστεύετε ότι αν τελικά περάσει το Brexit, θα ζημιώσει η Αγγλία, η Βρετανία? Θα ζημιώσει και η Αγγλία και θα ζημιώσει και η Ευρώπη. Η Αγγλία θα ζημιώσει διότι από την ώρα που βγαίνει από την Ευρώπη τελειώνει η σημερινή κατάσταση όπου η Αγγλία μπορεί να πουλεί προϊόντα και υπηρεσίες χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς κανένα δασμό. Τελειώνει. Δηλαδή μπαίνει στην ίδια μοίρα με τις υπόλοιπες χώρες που δεν συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Ακόμα και ο πρόεδρος Ομπάμα πριν μερικούς μήνες είχε πει ότι να μην περιμένει η Βρετανία σε περίπτωση που βγει ότι θα έχει προνομιακή μεταχείριση από την Αμερική. Θα μπει στην άκρη της σουράς. Αυτά ήταν τα λόγια που χρησιμοποιείς. Κατά συνέπεια και η Βρετανία θα υποφέρει. Τώρα, πιστεύω ότι οι Βρετανοί πολίτες έχουν καταλάβει ότι τουλάχιστον από τη μεριά της οικονομίας θα οπωσδήποτε θα είναι πολύ χειρότερα. Ναι, δηλαδή και κάποιες μελέτες που είδα ήταν το κάθε αγγλικό νοικοκυριό θα χάσει περίπου 4.500 στερλίνες από το εισόδημα του, υπολογισμένο με διάφορους τρόπους. Όμως αυτό που τους απασχολεί σήμερα δεν είναι το οικονομικό μέρος, είναι ο φόβος της μετανάστευσης, ναι, είναι το πρωτεύον. Και είναι γεγονός ότι τους βρίσκω κάπου δίκαιο. Δηλαδή που δεν μπορεί όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να έχουν το ελεύθερο να πηγαίνουν στη Βρετανία, να κάθονται για κάποια μεγάλη περίοδο και να εισπράττουν από το σύστημα των κοινωνικών ασφαλίσεων χωρίς κανέναν άλλον εμπόδιο. Αυτό το πράγμα το προσπάθησε ο Κάμερον, αλλά η Ευρώπη δεν ήταν πολύ συνεργασία. Είχε διαπραγματεύσεις. Έγιναν οι διαπραγματεύσεις. Έγιναν. Σκληρές διαπραγματεύσεις. Πέτυχε κάτι, αλλά δεν επέτυχε αυτό το οποίο. Το άλλο το οποίο νομίζω του έκαμε τελικά κακό ήταν η αμέριστη υποστήριξη που έδινε όλα αυτά τα χρόνια στην Τουρκία, στην υποψηφιότητα της Τουρκίας. Και όταν τελευταίος, αυτόν το παρακολούθησα, ναι, ο ίδιος. Όταν τον ερώτησε ο δημοσιογράφος του BBC, καλά, πότε θα μπει η Τουρκία? Λέει, είπα, μπορεί και σε 1000 χρόνια και σε 500 χρόνια. Λέει, του αναλαμβάνεται ότι θα κάνετε δημοψήφισμα τότε, αν θα επιτρέψετε να μπει η Τουρκία, και δεν απάντησε.
αυτό το πράγμα του κάνει κακό και ενισχύει τις απόψεις εκείνων οι οποίοι ανησυχούν ότι σε περίπτωση εισόδου της Τουρκίας το θέμα μετανάστευσης πλέον θα πάρει... Μα ξέρετε κύριε Υπουργέ, και χωρίς την ένταξη της Τουρκίας, με βάση τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας τώρα για το προσφυγικό, ένας από τους όρους ήταν είναι και αυτό. Σωστή. Κάνετε αυτά που ζητάμε και θα πάρετε ελεύθερη διακίνηση στην Ευρώπη. Αυτό, αυτό θα χτυπήσει την Αγγλία. Δεν σίγουρα μπορεί να πάει. Και είναι αυτό το οποίο νομίζω, δηλαδή αν αυτό το κομμάτι κύριε Δημητρόπουλε το απαντούσε και έπαιρνε τα ανάλογα μέτρα, έχω την εντύπωση ότι δεν θα υπήρχε το θέμα του Brexit. Οι Άγγλοι πολίτες έχουν πέραν πάσης αφιβολίας πιστεί ότι οικονομικά θα υποφέρουν από την απόσχηση. Σε τι επίπεδο είναι τώρα οι Βρετανοί πολίτες, κύριε Υπουργέ? Από ποια άποψη? Οικονομικό. Κοιτάξτε, η οικονομία πάει πολύ καλά στην Αγγλία. Δηλαδή, πέρασε και η Αγγλία την κρίση που επέρασε η υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά έχουν πάρθει μια σειρά από μέτρα τα οποία επέτρεψαν στην αγγλική οικονομία να ανορθωθεί και να προχωρήσει. Έχω την εντύπωση ότι τα προβλήματα ποτέ δεν λείπουν από αυτές τις μεγάλες χώρες. Κανένας δεν το αμφισβητεί. Όμως δεν έχει η Βρετανία τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Γαλλία, Νότος, η Ιταλία, γενικά, η Ισπανία, ο Νότος και τώρα, λοιπόν. Όσον αφορά ένα άλλο κομμάτι που εγώ δεν ξέρω πώς είναι η λειτουργία, σε περίπτωση εξόδου από την Ευρώπη, η Βρετανία ήδη έχει κάποιες συμφωνίες με κάποιες χώρες. Ναι. Μακροχρόνιες. Σε αυτήν την περίπτωση τι γίνεται? Οπωσδήποτε δεν νομίζω ότι η Ευρώπη καταρχήν, κύριε Δημητρόπουλε, είχε έτοιμο plan B για να το αντιμετωπίσει την επόμενη μέρα. Έχω την εντύπωση ότι θα μεσολαβήσει μια πολύ μεγάλη περίοδος, υπολογίζουν μέχρι 7 χρόνια, για να μπορέσουν όλες αυτές οι συνθήκες που έχουν υπογραφεί, οι συμφωνίες, οι κοινέ νομοθεσίες να βρουν το δρόμο τους. Δεν πρόκειται δηλαδή να δούμε μια μέρα αλλαγή. Στην άλλη, δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει τρόπος να δεν γίνει. Δεν υπάρχει. Τώρα, τρόπος. Ευρώπη χωρίς τη Βρετανία. Ευρώπη χωρίς τη Βρετανία, πιστεύω ότι θα δούμε φυγόκεντρες δυνάμεις να αναπτύσσονται. Ήδη μία σειρά από χώρες κάνουν σκέψεις αν πρέπει να μείνουν στην Ευρώπη χωρίς τη Βρετανία και πιστεύω ότι θα είναι η απαρχή ενός σοβαρότατου προβλήματος που θα απειλήσει την ίδια τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα έτσι κι αλλιώς έχει προβλήματα η Ευρώπη συνοχής. Ναι. Άμα γίνει και αυτό τώρα θα δημιουργήσει νέα δεδομένα. Γιατί σου λέει, άμα φύγει η Βρετανία, γιατί να μην φύγω κι εγώ. Όταν φύγει μια από τις μεγάλες χώρες, αυτή είναι η διαφορά. Τώρα, να δούμε λίγο το κομμάτι Βρετανία, Brexit και Κύπρος. Ναι. Πώς επηρεαζόμαστε εμείς. Η Βρετανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μας εμπορικός εταίρος μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας θυμίσω ότι από τα 3 εκατομμύρια τουρίστες που υπολογίζει ο Υπουργός Εμπορίου και Τουρισμού ότι θα έχουμε φέτος, ναι. Το 1 εκατομμύριο είναι Άγγλοι, Βρετάνοι. Κατά συνέπεια, αν δούμε υποτίμηση της αγγλικής στερλίνας εξαιτίας της αποχώρησης από την Ευρώπη... Δεν θα κάνουν ταξίδια. Θα μειώσουν τα ταξίδια τους, εννοείται αυτό. Αυτό είναι. Άρα χάνεις από εκεί. Αυτό είναι. Και πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα ένα σοβαρότατο πλήγμα ήδη... Το Bloomberg έχει κάνει μια ακαδημαϊκή μελέτη και λέει ότι η Κύπρος είναι η έκτη χώρα μεταξύ των χωρών που θα επηρεαστούν δυσμενώς από αποχώρηση της Βρετανίας και το κατακεφαλήν εισόδημα μας θα επηρεαστεί μεταξύ 4% και 8%. Ναι, μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε και μια άλλη σχέση με τη Βρετανία. Έχουμε πάρα πολλούς απόδημους εκεί. Μπράβο. Πάνε πολλοί φοιτητές εκεί. Μάλιστα. Που αυτά θα όλα επηρεαστούν. Αυτά τα πράγματα θα επηρεαστούν. Βέβαια. Και το στάτους των φοιτητών. Των φοιτητών, βέβαια. Όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή, θα επηρεαστούν. Γιατί σήμερα πάνε με το στάτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο θα πηγαίνουν σε μια χώρα με διέταρτρα πιο ακριβά κτλ. Και, υπάρχει και ακόμα κάτι. Δηλαδή, αποχώρηση Βρετανίας σημαίνει καθολική επικράτηση Γερμανίας στην Ευρώπη, κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να προβληματίσει. Η δική σας εκτίμηση ποια είναι τελικά θα έχουμε? Είναι στο 50-50. Mm. Πραγματικά, μακάρι να ήξερα. Είναι οριακό. Θα ήθελα πάρα πολύ να τελειώσει αυτός ο εφιάλτης. Είναι οριακό πάντως. Να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Δημητρόπουλε.
Πιστεύω επίσης ότι εάν έχουμε αποχώρηση της Βρετανίας, θα γίνει δημοψήφισμα στη Σκωτία πολύ σύντομα και η Σκωτία θα αποχωρήσει από τη Βρετανία. Ναι. Θα έχουμε και αυτά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν για τι πράγμα μιλούμε. Τώρα, επειδή κάποιοι θα πούνε εντάξει, λέτε τα αρνητικά της αποχώρησης, θετικά υπάρχουν. Πέρα από το γεγονός ότι είπατε για το θέμα της μετανάστευσης. Άλλα θετικά στοιχεία για έναν πολίτη της Βρετανίας υπάρχουν. Τούτο το οποίο θα πω τι λέουν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν αποχώρηση. Κάπου βρίσκω κάποιο δίκιο. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μπόρις Τζόνσον, ο προεδήμαρχος του Λονδίνου, ο οποίος είναι επικεφαλής της κίνησης, λέει, ας πούμε, εμείς δεν είμαστε εναντίον της μετανάστευσης, αλλά θέλουμε να είναι λελογισμένοι. Δηλαδή, η Βρετανία κάνει το πρόγραμμα της και λέει φέτος θα χρειαστώ 20.000 χτίστες. Θα πρέπει να δω εκείνους τους 20.000, να τους ζω έναν-έναν και να δω κατά πόσο θα τους δώσω βίζα για παραμονή στη Βρετανία. Το άλλο το οποίο λέουν είναι η Βρετανία θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, σε πολύ καλύτερη θέση να διαπραγματευτεί τις σχέσεις της με τρίτες χώρες αντί να είναι κομμάτι από τους 28 και να είναι υποχρεωμένη με λίγα λόγια. Λοιπόν, δεύτερο, το τρίτο, δεν θα έχει πλέον η Βρετανία να συμμετέχει στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το γεγονός. Με τη συνεισφορά, λέτε. Ναι, παρά το γεγονός. Μα συμμετείχε. Συμμετείχε, αλλά έχω την εντύπωση ότι έπαιρνε παραπάνω από ό,τι έδινε. Τώρα, αύριο θα έχουμε τα αποτελέσματα, το πρωί νωρίς. Ναι. Άρα θα μπορούμε να κάνουμε αύριο ασφαλή εκτίμηση. Θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την παρουσία σας εδώ. Εγώ. Πραγματικά. Εγώ.